Οπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας που οδήγησε την αστυνομία στα ίχνη του κατηγορούμενου για την δολοφονία της Αναστάζια εξασφάλισε η ΕΡΤ. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο Μπαγκλαντισιανός μαζί με το θύμα να επιβαίνουν στη μηχανή του το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιουνίου. Το ρολόι της κάμερας δείχνει 00, 08 και 16 μεσάνυχτα της Τρίτης, αλλά σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια της οικίας, το ρολόι πάει 1 ώρα και 9 λεπτά μπροστά, δηλαδή η πραγματική ώρα που φεύγουν από το σπίτι του 32χρονου είναι 22 και 59 το βράδυ της Δευτέρας. Πήραν το καταγραφικό το βράδυ και ότι μέχρι τα ξημερώματα είχαν βρει τον ύποπτο, ξέρανε πώς θα κινηθούν και ότι την Κυριακή ήταν σίγουρο ότι θα την βρίσκανε την κοπέλα. Τα στοιχεία και το βίντεο ντοκουμέντο οδηγούν την αστυνομία στο σενάριο ότι ο βασικός ύποπτος μετέφερε την 27χρονη στις Αλικές, την βίασε και αμέσως μετά την στραγγάλισε. Έπειτα επέστρεψε στο σπίτι του και αμέσως μετά από 3 λεπτά ξαναέφυγε, έχοντας πάρει μαζί του σακούλες σκουπιδιών για να τυλίξει την σωρό της. Σε άλλο βίντεο, 2 ημέρες μετά το έγκλημα, ο νεαρός από τον Μπαγκλαντές φαίνεται να περνάει πεζός μπροστά από την ίδια κάμερα και να κατευθύνεται προς το σημείο που φέρεται να διαπράχθηκε η δολοφονία και να επιστρέφει μετά από 11 λεπτά. Πέρασε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, δεν μας χαιρέτησε, δεν μας μίλησε, ήταν σε άλλο κόσμο, ήταν εντελώς αφηρημένος, αγχωμένος. Αυτή εδώ η κάμερα που βρίσκεται έξω από το σπίτι της κυρίας Γεωργίες και είναι ακριβώς απέναντι από το σημείο που έμενε ο 32χρονος και έφυγε με την 27χρονη Αναστασία, ήταν που φώτισε όλα τα σημεία του παζλ για να εξιχνιαστεί η υπόθεση της δολοφονίας της άτυχης 27χρονης. Η αστυνομική της ασφάλειας ΚΟ και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό, ταυτοποίησαν τον 32χρονο, ο οποίος δεν ομολόγησε ποτέ τον βιασμό και την δολοφονία της Αναστάζια. Το πρωί ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην ανακρίτεια και μετά την απολογία του προφυλακίστηκε. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις ευάρους του κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Ο δράστης κρατείται προσωρινά στο αστυνομικό τμήμα του νησιού μέχρι να βγει απόφαση σε ποια φυλακή θα μεταφερθεί.